Ένας από τους πιο ιστορικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς της Ελλάδας βρίσκεται στο κέντρο της Κίδρας. Ο σταθμός που κάποτε αποτελούσε κόσμα για ολόκληρη την περιοχή άρχισε να λειτουργεί το 1894. Το κτίριο χτίστηκε το 1916 έπειτα από απόφαση του Γαλλικού στρατηγίου στη Θεσσαλονίκη. Για την κατασκευή του σταθμού τύπου Ντεκοβίλ εργάστηκαν Σέρβοι στρατιώτες. Ο σιδηροδρομικός σταθμός της Κίδρας έπαιξε καταλυτικό ρόλο στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς από εδώ γινόταν ο νεφοδιασμός των ελληνικών στρατευμάτων. Είναι ο μοναδικός που σώζεται σε όλη την Ελλάδα και χρησιμοποιείται και λειτουργεί ως σιδηροδρομικός σταθμός και είναι σημείο αναφοράς για την πόλη μας. Το Μάιο του 1918 ο σταθμός βομβαρδίστηκε από τη γερμανική αεροπορία. Τη δεκαετία του 1960. Ο σταθμός έπαιξε καταλυτικό ρόλο αυτή τη φορά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Ξεκινούσαν τα βαγόνια, τα τρένα με τις κομπόστες ροδάκινο και έφταναν στις αγορές της Γερμανίας και κυρίως στο Μόναχο. Μετά από μια περίοδο που είχε παραμείνει κλειστός, ο σταθμός λειτουργεί και πάλι αποτελώντας σημείο τουριστικού ενδιαφέροντος. Έρχεται αρκετός κόσμος, τον επισκέπτονται αρκετοί και έρχονται και γονείς με παιδιά, όπου τους λένε την ιστορία και εμένα με έχουν ερωτήσει για την ιστορία του. Ο σταθμός εξυπηρετεί δρομολόγια προς Θεσσαλονίκη, Βέρεια, Νάουσα, Βόλο και Αθήνα.